τι είναι ρομαντικό, θα μας πει ο Τάσος Βούλγαρης, κυρίες και κύριοι, διότι ο πραγματικός ρομαντισμός ζει ανάμεσά μας. Και ενσαρκώνεται από δύο αδέρφια. Ο ένας είναι αρχαιολόγος, ο άλλος είναι μπλιμπλικάς, εντάξει, ασχολείται με κομπιουτερο τέτοια. Και φτιάχνουνε αυτά τα δύο αδέλφια μία εφαρμογή για το iPhone, ένα iPhone application, η οποία παίρνει το χάρτη της Ελλάδας και με εκατοντάδες σημεία επάνω από την εποχή του Χαλκού μέχρι το Γοργοπόταμο επιτρέπει στον χρήστη, στον οποίο τον πουλάνε αυτόν τον χάρτη, ιδού, ιστορία, παιδεία, τεχνολογία και επιχειρήν, επιτρέπει στον χρήστη να κάνει ένα κλικ και να έλχεται σε επαφή, εισάπτες των αγγλικήν, παρακαλώ πάρα πολύ, με την ιστορία της Ελλάδος. Λοιπόν, σκύβω, υποκλίνομαι, χαιρετίζω, καλωσορίζω τον Τάσο Βούλγαρη στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, Τάσο. Να μιλάμε στον Ενικό. Ναι, γιατί όχι. Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου. Εμείς ευχαριστούμε. Για τα πολύ καλά σου λόγια. Εμείς ευχαριστούμε. Τι καταπληκτικό ήταν αυτό που κάνετε. Αποφασίσαμε μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και προσπαθήσαμε να καινοτομήσουμε. Mm-hmm. Προσπαθώντας να βρούμε λύσεις επαγγελματικές, αλλά και όχι μόνο. Και πολιτισμού ίσως. Mm-hmm. Οπότε δύο αδέρφια, ο αδερφός μου είχε αυτή την ιδέα mm-hmm. για την εφαρμογή, ψάχνοντας να βρει κάποιους χρονολογικούς πίνακες που θα του ήταν χρήσιμοι στην επιστήμη του. Ήταν μια λογική σκέψη να ψάξει αν υπάρχει κάποια αντίστοιχη εφαρμογή για τις πλατφόρμες της Apple. Εσύ είσαι ο μπλιμπλικάς και ο αδερφός είναι ο αρχαιολόγος. Εγώ είμαι ο μπλιμπλικάς και ο αδερφός μου είναι ο αρχαιολόγος. Εγώ είμαι ο Τάσος. Και ο αδερφός σου είναι ο? Ο Δημήτρης. Ετών Τάσο εσύ? Εγώ είμαι 36 ετών, ο αδερφός μου είναι 38. Μια χαρά. Τζόβενη για τη νέα εποχή. Σε άλλες ναι. εποχές πεθαίναμε και είχαμε και εγγόνια. Πλέον ξέρεις, δεν μπορείς να νοικιάσεις ένα διάρρη που να είναι εκεί κοντά στο σπίτι σου, διότι δεν μπορείς να φας κιόλας με τους μισθούς που παίρνεις. Τι να κάνεις, ρε αδερφέ, τώρα ψέματα να πούμε, δεν γίνεται. Για πες λοιπόν και τα δύο αδέρφια πώς. Κατά πρώτον, μπράβο σας που δύο αδέρφια τα πάτε καλά και στηρίζετε ο ένας τον άλλον. Περιγράψα μου λίγο τη σκηνή. Πώς λοιπόν, έγινε αυτό το πράγμα. Βλέπει ο αδερφός μου λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και με παίρνει τηλέφωνο γιατί δεν μένουμε μαζί. Και μου λέει Τάσο, αυτό και αυτό, έχω αυτή την ιδέα, μία εφαρμογή που να περικλεί όλη την ελληνική ιστορία. Γίνεται να την κάνουμε για iPhone. Του λέω μισό λεπτό, θα σε ξαναπάρω. Έπρεπε να επιβεβαιώσω ότι όντως δεν υπάρχει κάτι, γιατί δεν τον πολύ εμπιστεύομαι κιόλας στα θέματα της τεχνολογίας. Υποθέτω κι αυτός δεν σε εμπιστεύεται στην ποιος αποκωδικοποίησε την γραμμική Β. Ναι, φαντάζομαι. Λογικό είναι. Καθένα στον τομέα τους και αγάπη μεταξύ μας. Ναι. Οπότε, κάνοντας και εγώ την έρευνά μου, διαπίστωσα ότι όντως δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Οπότε, λέμε ναι, ας το προσπαθήσουμε. Αξίζει τον κόπο. Και κλειστήκαμε στα σπίτια μας, μπροστά από μία οθόνη ο καθένας, επί τρεις μήνες. Και ξεκινήσαμε ο καθένας στο κομμάτι του, ο αδερφός μου να γράφει, να κάνει έρευνα ιστορική. Και εγώ να γράφω πάλι αλλά άλλα πράγματα, να γράφω κώδικα. Κώδικα προγραμματισμού. Και μετά από τρεις μήνες γεννήθηκε αυτή η εφαρμογή. Μετά από ατέλειωτα ξενύχτια, ατέλειωτες ώρες δουλειάς. Μπύρα ή καφέ? Προσπαθώ να κόψω τον καφέ και αυτή την περίοδο την έβγαλα με τσάι. Αλλά δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Καπνίζεις? Ευτυχώς όχι. Ωραία. Ποτέ. Το λέγω και επειδή είναι μέρα κατά του καπνίσματος, ορίστε ο πετυχημένος ο άνθρωπος είναι και smoke free. Λέμε τώρα. Ναι. Οπότε, ναι, μετά από τρεις μήνες σκληρή δουλειά, δημιουργήθηκε η εφαρμογή και την δημοσιεύσαμε στο κατάστημα της Apple και καθίσαμε να περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Από τις πρώτες μέρες, οφείλω να πω ότι είχαμε κάποια θετικά δείγματα, αρκετά θετικά δείγματα. Από τις πρώτες μέρες άρχισε ο κόσμος να την εξερευνά. Πόσο πωλείται, 2,5 δολάρια, πόσο είναι? Είναι 2,99 δολάρια, 2,39 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή στην τιμή λιγότερο από ένα καφέ. Από τις πρώτες μέρες λοιπόν αρχίσαμε να έχουμε και ανταπόκριση εμπορική, αλλά και ανταπόκριση ηθική. Μέσα από πολύ καλά σχόλια που αρχίσαμε να λαμβάνουμε για την προσπάθειά μας, σιγά σιγά άρχισε να κλιμακώνεται αυτή η ανταπόκριση, με αποκορύφωμα τις πρόσφατες μέρες όπου μας ανακάλυψε ο τύπος, μας ανακάλυψαν τα media, τους αρέσαμε,
και δεχτήκαμε μια αρκετά μεγάλη έκταση δημοσιευμάτων, τα οποία φυσικά μας ξάφνιασαν αρκετά, γιατί δεν το περιμέναμε και ακόμη δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αυτό μπούσταρε λίγο και τις πωλήσεις του προϊόντος. Ναι, αρκετά. Αρκετά θα έλεγα. Mm-hmm. Αρκετά. Αλλά πιο πολύ μπούσταρε τα σχόλια και την επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι πραγματικά συγκινητικό το πόσοι άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, είτε με email, είτε με σχόλια σε άρθρα, είτε στο Twitter, στο Facebook. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Έχουμε ακούσει μόνο καλά λόγια. Να πω ότι το διάβασα στην ΑΕ εφημερίδα, ούτως ώστε, πώς το λένε, ένας δημοσιογράφος να αποδίδει τα εύσημα εις τον άλλον. Εγώ, ωραία, το κατόρθωμά σας. Τότε να πω και εγώ ότι αυτή η δημοσιότητα ξεκίνησε από την Λαμία, από ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης. Φτιότητα, ναι. Αυτό. Ναι. Ο οποίος ο Δημήτρης ο Κωνσταντόπουλος, ο ιδιοκτήτης του Λαμία Report, πραγματικά ξεκίνησε μια πυρκαγιά, θεωρώ, για μας, με την καλή έννοια. Σήμερα που τον συνάντησα, τον ονόμασα Υπριστή, πριν τον ευχαριστήσω. Τέλος πάντων, να επιστρέψω αυτό που έλεγα πριν. Τα σχόλια που δεχτήκαμε πραγματικά είναι συγκινητικά και μας έχουν γεμίσει και με κουράγιο και με έμπνευση να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πραγματικά δεν ήταν εύκολο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η εφαρμογή χτίστηκε με πολλές στερήσεις από την πλευρά μας, γιατί έχει γίνει σε δύσκολους καιρούς. Καλά, έχετε κάνει κατά πρώτον τρομερή δουλειά. Θέλοντας να πω ότι ρίχνοντας μία ματιά στο site, πες το. GreeceHistoryAndCulture.com, από όπου υπάρχει και το link κανείς για να κατεβάσει την εν λόγω εφαρμογή. Μέσα περιέχει πράγματα και θάματα. Δώσε μας, σε παρακαλώ, δύο πληροφορίες, τρεις, ως προς το τι μπορεί κανείς να ανακαλύψει μέσα σε αυτή την εφαρμογή. Λοιπόν, η εφαρμογή έχει και αρκετές ενότητες, όπως είπες. Η βασική της ενότητα είναι η ιστορία της Ελλάδος χωρισμένη σε ιστορικές περιόδους. Βασικά ξεκινάει από την προϊστορία, mm-hmm, από την παλαιολιθική εποχή και φτάνει περίοδο-περίοδο μέχρι το μοντέρνο κράτος. Σταματάει εκεί γύρω στο 1941. Mm-hmm. Πιο μετά αποφασίσαμε να μην ασχοληθούμε, γιατί είναι και ευαίσθητες εποχές, αρκετά πρόσφατες και δεν άπτεται και τόσο πολύ της ιστορίας ακόμη. Εδώ, φίλε μου, ακόμα και αν άπτεται της ιστορίας, εδώ δεν τολμάει να ασχοληθεί με αυτή την περίοδο, την μεταπολεμική, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ακριβώς. Και μας αφήνει στούρνους μεταξύ μας να τρωγόμαστε και να σκοτωνόμαστε. Τι λες τώρα, δεν είναι δικό σας λάθος αυτό, ναι, που δεν ασχοληθήκατε. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε εκεί και για τους ίδιους λόγους που αναφέρεις και εσύ. Είναι πολύ ευαίσθητη η περίοδος. Για τις περιόδους λοιπόν αυτές που εξετάζουμε, που αποφασίσαμε να εξετάσουμε, που είναι όλες οι υπόλοιπες, mm-hmm, πήραμε την εξής προσέγγιση. Αποφασίσαμε με μικρά κείμενα σχετικά, αλλά μεστά, mm-hmm, να παρουσιάσουμε πώς ήταν η κοινωνία στην Ελλάδα, ποια ήταν τα ιστορικά γεγονότα που πλαισίωναν την κοινωνία και ποιος ο πολιτισμός στην Ελλάδα σε κάθε μία από αυτές τις περιόδους. Σούπερ. Καταπληκτικό. Ο χρήστης λοιπόν έχει τη δυνατότητα ή να αναζητήσει μια συγκεκριμένη περίοδο ή να τις δει όλες μία-μία, ή να χτυπήσει σε μια μηχανή αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο έτος, το οποίο τον ενδιαφέρει, είτε γιατί το έχει δει σε κάποιο μουσείο ένα άγαλμα, για παράδειγμα, ότι προέρχεται από το 400 π.Χ., είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και να δει το ιστορικό πλαίσιο αυτής της χρονολογίας. Τάσο Βούλγαρη, πριν πάμε σε διαφημίσεις και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ξαναπώ ότι τι ωραία και βαθιά πατριωτική ενέργεια είναι αυτή την οποία κάνατε. Συνδέεται παιδεία, τεχνολογία, επιχειρήν και είστε από καταγωγή. Από τον Αχινό της Φιώτιδας. Από ένα χωριό με βαθιά ιστορία και το ίδιο. Πανέμορφο. Και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Δεν θα άλλαζα τη ζωή στο χωριό γενικά με τίποτα. Δεν θα μπορούσα να ζήσω σε μεγάλο. Αχ, Θεέ μου, συγκινούμε. Φίλε, είσαι η Ελλάδα που συγκινεί πολλούς από εμάς. Και εσύ και ο αδερφός σου, στον οποίο σε παρακαλώ διαμήνυσε τους θερμούς μου χαιρετισμούς. Δεσμεύομαι ότι θα τα πούμε τηλεοπτικά. Κωνσταντίνε, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ο αδερφός μου σου στέλνει και αυτούς τους χαιρετισμούς. Να είναι καλά, φιλιά. Γιατί δεν είναι μαζί. Φιλιά στον αρχαιολόγο. Φιλιά στον αρχαιολόγο. Να είστε καλά, Κωνσταντίνε. Και μακάρι αυτή η εφαρμογή να εξελιχθεί και άλλο. Ήδη δουλεύουμε πολύ σκληρά να την εξελίξουμε. Μία μικρή παρένθεση. Μας ζητάει πάρα πολύς κόσμος, mm-hmm, έντονα, γιατί δεν είναι στα ελληνικά.
αυτή η εφαρμογή. Διότι πρέπει να τα μάθουν οι ξένοι. Διότι τα ζητώ συγγνώμη από τους Έλληνες, πραγματικά ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε μια έκδοση και με τις δύο γλώσσες. Δεν έβγαινε από δύο άτομα. Για τους Έλληνες είναι πολύ πιο εύκολο να τα μάθουν όλα αυτά. Το θέμα ακριβώς, είναι την ώρα που μας χτυπάνε, μας κλωτσάνε και μας βαράνε από παντού, κάποιος να βγάλει όλο αυτό το μεγαλείο προσβάσιμο μέσω του εργαλείου που χρησιμοποιούν κυρίως οι ξένοι. Ακριβώς, Κωνσταντίνε, κάπως έτσι το σκεφτήκαμε κι εμείς. Βέβαια, όπως έχω επικοινωνήσει. Και όποιος έρχεται εδώ πέρα, ξέρεις, και χτυπάει βότκες και κοιτάει μπικίνι, να πατάει και λίγο τέτοιο και να δει, ξέρεις, ποιοι περπατούσανε εκεί που αυτός πίνει βότκες και κοιτάει μπικίνι. Που δεν έχει τίποτα κακό, η βότκα και το μπικίνι. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι πολύ ωραία πράγματα. Θα ήταν τέλειο να γίνει αυτό. Σε χαιρετίζω, Τάσο Βούλγαρη. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζουμε τη Φθιώτιδα, τον Τάσο και τον Δημήτρη Βούλγαρη. Ξανά το site μία φορά. GreekHistoryAndCulture.com. Δύο αδέρφια, 36 και 38. Ελλάδα, αυτά είναι. Τα λέμε σε λίγο.